Καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε καλό μήνα, 1η του Μάη σήμερα και έχουμε το καθιερωμένο ραντεβού με τον Γιώργο Σφακιανάκη, τον αστρολόγο της εκπομπής. Του ζητήσαμε τέτοια μέρα να είναι εδώ, δεν μας χάλασε χατήρι. Ποτέ δεν μας χαλάει χατήρι. Δεν χαλάει και σε εσάς χατήρι που τον παρακολουθείτε και live αλλά και όταν ανεβαίνουν τα αποσπάσματα της εκπομπής στο κανάλι μας στο YouTube. Νομίζω ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα views, όπως ακριβώς το λες Στέλιο, που σημαίνει πάρα πολλά. Σας εμπιστεύονται λοιπόν, σας εμπιστευόμαστε και εμείς και δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε τον καλό μήνα με το δικό σας γλυκό και αισιόδοξο ποδαρικό και να ακούσουμε για τα 12 ζώδια τι μέλη γενέστε του Μάιου. Λοιπόν, ευχαριστώ, σας καλωσορίζω κι εγώ. Εύχομαι ένα καλό μήνα σε όλους. Θα έλεγα ο μήνας είναι λίγο ιδιόρυθμος, θα πρέπει να τον προσέξουμε. Είναι σημαντικός, εγώ τον έχω βαφτίσει με μια, αν θέλετε, επικεφαλίδα. Έχω πει οι θύρες εσόδου και εξόδου να είναι ανοιχτές. Αυτό τι σημαίνει τώρα αυτό το μήνα? Πρέπει να είμαστε... σκύλια λέσετε ή... Και βγείτε μετά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ίσο να κάνουνε. Και να μπούμε σε μια κατάσταση και να βγούμε από μια κατάσταση και να ξαναμπούμε σε μια κατάσταση. Πρέπει να είναι συνεχώς ανοιχτά αυτά τα πράγματα. Η διάβλη λοιπόν και τα κανάλια θα λέγαμε. Ακριβώς. Γιατί όμως πρέπει να εξηγήσουμε. Γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός τον Μάιο. Ένα γεγονός το οποίο η επίδρασή του θα κρατάει 7 χρόνια και πρέπει να προσέξουν όλα τα ζώδια. Στις 15 του Μάη έχουμε την είσοδο ενός πλανήτη που λέγεται Ουρανός μέσα στο ζώδιο του Ταύρου. Αυτό σηματοδοτεί, αν θέλετε, και πολύ μεγάλες αλλαγές για όλα τα ζώδια. Δεν είναι μόνο οι ευχάριστες αλλαγές, μπορεί να γίνουν και ανατροπές στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση που νομίζουμε ότι μπορεί να έχουμε εξασφαλίσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστούμε όλοι, να ελέγξουμε πού είναι ο ουρανός πλανήτη στο οροσκόπιό μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε σε ποιο τομέα έχουμε στο γενέθλιο οροσκόπιό μας επάνω τον πλανήτη ουρανό. Αυτά για τις 15 μας είπατε, 15 του μήνα θα είναι μια πάρα πολύ κομβική σημασία η ημερομηνία. Ναι, αρχίζει όμως από τώρα, έχουμε τον προπομπό, φτάνουμε στις 15, κορυφώνεται, κάνει την είσοδό του, ποδαρικό αν θέλετε, κάνει και εκείνος και έρχεται για να αλλάξει καταστάσεις. Κύριε Γιώργο, με την Πανσέλινο που αφήσαμε πίσω μας πριν από χθες κιόλας, άλλαξαν πολλά πράγματα, θεωρείτε, γιατί είναι ακριβώς το μετέχουμε του καινούργιου μήνα με το καλωσόρισμα. Χθες είχαμε μια Πανσέλινο. Έντονα συναισθήματα μπορεί να βγάλουμε οι άνθρωποι και θα πρέπει να προσέχουμε αν έχουμε διαπραγματεύσεις είτε στον επαγγελματικό μας χώρο και δεν συμφωνούμε, να μην είναι έντονα τα συναισθήματα, ή αν έχουμε διαπραγματεύσεις μέσα από τα ερωτικά μας θέματα. Να μην είναι έντονα τα συναισθήματα, να καταλαγιάζουμε λίγο, να το ξαναβλέπουμε το θέμα και να προχωρούμε. Πολύ ωραία. Θα πρέπει λοιπόν να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, ότι ο ουρανός έχει κομβική σημασία πάνω στα ζώδια αυτή τη φορά, τον μήνα Μάιο, γιατί θα επηρεάζει, αν θέλετε, τους τομείς που είναι στο γενέθλιό μας χάρτη. Κάθε οροσκόπιο χωρίζεται σε 12 τομείς. Άρα θα πρέπει να δούμε σε ποιο σημείο του οροσκοπίου μας βρίσκεται ο ουρανός και τι επίδραση μπορεί να κάνει με την αλλαγή του. Αυτό λέω δύσκολο να το γνωρίζει καθένας ξεχωριστά. Για προσωπικές και κατευθυντικές, θα λέγαμε, συμβουλές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για τα περαιτέρω. Η συμβουλευτική αστρολογία που ασκούμε εμείς αυτό το ρόλο έχει ακριβώς για να δώσουμε την καθοδήγηση στον καθένα ποιο τομέα είναι τώρα η ώρα να προσέξει ιδιαίτερα, δηλαδή τον επαγγελματικό του, τη υγεία του, αν θέλετε, τον φιλικό του περίγυρο, και να μπούμε στην ερμηνεία των οροσκοπίων για να μην μακρηγορήσω περισσότερο. Πιο εξατομικευμένα και πιο εξειδικευμένα λοιπόν. Ακριβώς. Στα γενικά πλαίσια που θέλουμε εμείς και ο κόσμος σήμερα να ακούσουμε, αν θέλετε να ξεκινήσετε για να μας πείτε, για να δούμε κάθε ένα ζώδιο τι έχει να περιμένει να προσέξει. Ακριβώς. Λαμβανομένου υπόψη λοιπόν, για να μην το επαναλαμβάνουμε, ότι ο ουρανός στις 15 Μαΐου μπαίνει σε όλα τα ζώδια, έχει επίδραση. Ξεκινάμε με τον κριό και τους λέμε να προωθήσουν τα επαγγελματικά τους θέματα. Είναι η κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο δεκαπενθήμερο, ο μήνας αν θέλετε, να δούνε τι διαπραγματεύσεις μπορεί να κάνουν πάνω στον επαγγελματικό τους τομέα, να δουν τι μπορεί άλλο να ζητήσουν και αν δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι συνεργάτες τους, οι προϊσταμένοι τους, όλοι αυτοί που συνεργάζονται, καλό θα είναι να αναζητήσουν κάπου αλλού μια εργασία. Να μην έρθουν σε αντιπαραθέσεις, τους λέμε. Τα ερωτικά τους θέματα να τα βαδίσουν ολόκληρο το μήνα με σιγανούς ρυθμούς και αν θέλετε
να μην πάρουν εκείνες τις πολύ βιαστικές αποφάσεις αν προκύψει ένα θέμα έντασης ή διαφοράς. Τα οικονομικά τους θα τους λέγαμε ότι λίγο θα βελτιωθούν με νέες προοπτικές που ανοίγονται και τα θέματα υγείας τους θα τους λέγαμε σε γενικές γραμμές θα είναι καλά, μόνο να προσέχουν να μην τρέχουν και να προσέχουν και τις λεγόμενες ιώσεις που μπορεί να αποκτήσουν εντελώς ξαφνικά. Mm-hmm. Πάμε για τους Σταύρους. Εδώ οι Ταύροι θα δεχτούν μια πάρα πολύ καλή επιρροή. Όλο τον μήνα Μάιο θα βρουν ανθρώπους οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να τους βοηθήσουν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνει με το επαγγελματικό τους ή με το αισθηματικό τους και γενικότερα προβλήματα που μπορεί να έχουν σήμερα να αντιμετωπίζουν οι Ταύροι. Τους λέμε κινηθείτε, κάντε φιλικές γνωριμίες, σχέσεις, γνωρίστε ανθρώπους άλλους, ζητήστε από τους ανθρώπους αυτούς χάρες και θα μπορέσουν να σας εξυπηρετήσουν. Είτε υλικά, είτε ηθικά, είτε δίνοντάς σας και τη σωστή καθοδήγηση ακόμα, έτσι που να λύσετε ένα πρόβλημα το οποίο έχετε. Στα επαγγελματικά του θέματα θα έχουν μία αύξηση, θα έλεγα, των επιτυχιών, στο δεύτερο 15ο. Άρα και των εισόδων τους. Βεβαίως. Τα υλικά, λοιπόν, τα απάντησε η Ιωάννα, θα έχουν και αυτά κατ' επέκταση μία αύξηση. Και εδώ τους λέμε στα ερωτικά τους θέματα. Ελάτε να δείτε αν υπάρχουν διαφορές στο σημείο που είστε. Στο γάμο επάνω. Εάν υπάρχουν διαφορές στο γάμο σας, καλό θα είναι να τις λύσετε τώρα. Αν δεν μπορούν να λυθούν αυτές οι διαφορές, καλό θα είναι να διακόψετε, γιατί τα επόμενα 7 χρόνια δεν πρόκειται να λυθούν. Τα επόμενα 7 χρόνια. Ναι. Έχουμε δηλαδή έχουμε μια επιρροή σε βάθος, ναι. 7 ετίας. 7 ετία, ξέρετε, αυτή η επίδραση που λέγαμε στην αρχή του ουρανού και θα επιδράσει σε όλα τα ζώδια επάνω. Που μπαίνει στον Ταύρο. Που μπαίνει στον Ταύρο. Όποιο τομέα επηρεάσει στον κάθε άτομο επάνω θα επηρεαστεί για μια 7 ετία. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν κάνετε σήμερα μια κίνηση εσείς. Λάθος. Ναι, θα έχει μια επίπτωση 7 χρόνια πάνω στη ζωή σας. Αν η Ιωάννα κάνει μια κίνηση η οποία να είναι θετική, θα της βγει σε όφελος. Ενεργητικά. Ακριβώς. Σε βάθος 7 ετών. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Άρα εστιάζουμε στο τι τελικά θα επιλέξουμε να κάνουμε. Ακριβώς. Πάμε για τους διδύμους. Τους λέμε εδώ, παιδιά, ο μήνας είναι λίγο επικίνδυνος. Θα τους λέγαμε σως. Τα βόλτ θα είναι πάρα πολλά τα συναισθηματικά. Καλό θα είναι να χαμηλώσετε τις τάσεις, γιατί είναι εκείνο που λέμε θα σας πιάσει το ηλεκτρικό ρεύμα. Συναισθηματικά, λοιπόν, μπορεί να ταρακουνηθούν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι, οι δίδυμοι, και θα τους λέγαμε ηρεμήστε, ψυχραιμία. Εσείς που είστε ελεύθεροι, βγείτε έξω, γιατί υπάρχει ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα αυτή που θα βρείτε τον σύντροφό σας. Και εσείς που έχετε προβλήματα, τους λέμε στον γάμο σας επάνω, δείτε με ποιον τρόπο διπλωματικό θα τα λύσετε, διαφορετικά δεχτείτε τα για τα επόμενα 7 χρόνια. Θα τα λουστούν, λοιπόν, αν δεν βρουν διπλωματικά. Ακριβώς. Την διέξοδό τους. Στα επαγγελματικά τα, που είναι τα επαγγελματικά τους έχουν ακόμα μια περίοδο, θα λέγαμε, αμφιταλάντευσης. Δεν θα τους δίναμε τον καλύτερο μήνα αυτόν, αλλά τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, θα βρουν μεγάλη ανταπόκριση, θετική. Πολλοί άνθρωποι θα αποκτήσουν μια εργασία που δεν έχουν και ανήκουν στο ζώδιο των διδύμων. Και επίσης, αν θέλουν να κάνουν δεύτερες πηγές εσόδων, εμείς τους λέμε, εντάξει, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να ψάξετε, περιμένετε τον άλλο μήνα και θα τα αποκτήσετε. Μάλιστα. Στην υγεία τους τώρα, να τους δώσουμε μια συμβουλή γενικότερα, να προσέχουν και εκείνοι τα λεγόμενα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στα άκρα. Πάμε στους καρκίνους. Χέρια, πόδια δηλαδή να προσέχουν. Ακριβώς. Πολύ. Ωραία. Πάμε στους καρκίνους. Εδώ θα λέγαμε οι καρκίνοι πάρα πολύ συναισθηματικοί. Θα τους λέγαμε να τα βρε παιδιά, ήρθε ο μήνας Μάιος, ο μήνας των λουλουδιών τέλος πάντων, της αγάπης, του έρωτα. Μια επιβεβαίωση των συναισθημάτων για εσάς είναι ανοιχτή μπροστά σας. Θα επιβεβαιωθούν στα συναισθήματά τους από τους ανθρώπους που έχουν στο πλάι τους, είτε παντρεμένοι είτε ελεύθεροι. Αυτοί οι οποίοι είναι εντελώς μόνοι τους, θα τους έλεγα: ελάτε τώρα, ανοίξτε παράθυρα, ανοίξτε πόρτες. Είναι ο μήνας ο δικός σας. Θα βρείτε τις σχέσεις σας και θα προχωρήσετε. Είναι ο καλύτερος μήνας να επιβεβαιώσουν τα συναισθήματά τους. Και μάλιστα από ανθρώπους, λέει, οι οποίοι τους αγαπούν και ακόμα δεν το ξέρουν. Τι
όμορφο. Προσέξτε, είναι πολύ καλό αυτό. Τα οικονομικά τους θα πάνε πάρα πολύ καλά, θα βοηθηθούν επάνω στον τομέα αυτό και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν βρει την εργασία ακόμα θα μπορέσουν μετά το δεύτερο 15ήμερο του μήνα να βρουν την τακτοποίησή τους επαγγελματικά. Στις υγείας τα θέματα να προσέχουν λίγο τις ιώσεις που μπορεί να πάρουν ή μικρές μολύνσεις που λέμε εμείς, εντάξει, μικροπράγματα, δεν θα έχουν τίποτα το ανησυχητικό το ιδιαίτερο. Λίγο το στομαχάκι να μην τρώνε παραπάνω για να μην έχουν προβληματάκια. Πάμε στους λέοντες. Εδώ όντως πρέπει να βάλω μια ανωτελεία. Ερχόμενος, είδα μια φίλη έξω λέω, μου λέει θα πεις καλά λόγια. Γιατί δεν μας λες καλά λόγια για τους λέοντες συνάδελφους. Α, δεν θέλω εκβιασμού. Πάμε, ό,τι ισχύει. Σωστό. Και της λέω, τι να σας πω, πρέπει να κάνετε μια πολύ μεγάλη υπομονή. Οι λέοντες πρέπει να αποκτήσουν αυτό το μήνα μια πολύ μεγάλη προσαρμογή στη συμπεριφορά τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακή η συμπεριφορά τους, αλλά αν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον μέσα το οποίο να είναι οξύθυμο, αν θέλετε, να είναι ηλεκτρισμένο, αν θέλετε, ή οτιδήποτε που υπάρχουν εντάσεις και τα λοιπά και έριδες, υπομονή, αυτό τους λέτε. Θα τους λέγαμε λοιπόν να αποκτήσετε εκείνες την προσαρμογή, να μην απαντήσετε αυτό το μήνα, να περιμένετε, ακόμα και αν είναι αισθηματικό το θέμα ή αν είναι επαγγελματικό, οικονομικό, γιατί τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ καλύτερα για σας μετά τις 20 του Μαΐου και να δώσουμε άλλο ένα μήνυμα εδώ στους λέοντες. Μετά τον Ιούλιο θα έχουν πάρα πολύ καλές εξελίξεις σε θέματα που τώρα δεν μπορούν να τα πετύχουν μετά από την αρχή. Μετά τον Ιούλιο. Ναι, ναι. Μετά τον Ιούλιο. Και μάλιστα προς το τέλος. Να όμως και τα καλά νέα για τους λέοντες. Υπομονή λοιπόν τώρα και περιμένετε μέχρι τον Ιούλιο. Παρθένος λοιπόν. Ερχόμαστε λοιπόν σε ένα ζώδιο εργασιακό καθαρά. Προσέξτε, η Παρθένος έχει να κάνει με την εργασία και με την υγεία έχει να κάνει. Τους λέμε αλλαγές στον εργασιακό σας χώρο θα υποστείτε αυτό το διάστημα, αυτόν τον μήνα. Καλό θα είναι να προσέξετε να δείτε γιατί έρχονται αυτές οι αλλαγές. Είναι θετικές αλλαγές, λέτε, γιατί οι αλλαγές δεν είναι απαραίτητα αρνητικές πολλές φορές στη ζωή μας. Όχι, δεν είναι απαραίτητα. Γιατί έρχονται αυτές οι αλλαγές? Είναι όντως μια ευκαιρία που μου δίνεται τώρα, μια αναβάθμιση, ή είναι περισσότερες ευθύνες που θα πάρω? Είναι όντως μια ευκαιρία για μένα επειδή δεν τα βρήκα με τους συνεργάτες μου και πρέπει να αναζητήσω μια άλλη εργασία και σε ένα άλλο χώρο που θα μείνουμε καλύτερα? Βλέπετε, οι αλλαγές έχουν διπλές. Βλέπετε, γιατί πριν από λίγες μέρες μιλούσαμε Παρθένου, η οποία πάλι στο κομμάτι αυτό σκέφτεται με αλλαγές. Αναβάθμισης βέβαια, αλλά. Ναι, κοιτάξτε, μια αναβάθμιση όπως την ακούμε γενικότερα, λέμε α, ωραία, εντάξει, όλα καλά. Καμιά φορά όμως επισύρει και μεγάλες ευθύνες. Μπορείς να τις διαχειριστείς, βέβαια, φίλοι μου. Ναι, μην μπορείς να ανταπεξέλθεις. Ωραία, εργασιακές λοιπόν αλλαγές, να είναι προσεκτικοί επάνω σε αυτό. Θα τους λέγαμε ο τομέας των αισθηματικών τους θα κυλήσει περίπου αδιάφορα, θα το λέγαμε. Περίπου. Η υγεία τους δεν θα έχει ιδιαίτερη ενόχληση αυτό το διάστημα. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να προσέξουν πολύ μετά τις 15 του μήνα, οποιαδήποτε, αν θέλετε, ανατροπή έρθει στον εργασιακό τους χώρο, να μην τη δουν μόνο αρνητικά ή μόνο θετικά, αλλά να τη δουν και από τις δύο πλευρές. Ολιστικά. Ναι. Τι καλό μπορεί να έχει αυτό και τι άσχημο μπορεί να έχει σε μένα. Τι επιπτώσεις. Να το δουν λοιπόν διπλά και να προχωρήσουν. Θα αποζημιωθούν και οι Παρθένοι. Πάμε στους ζυγούς. Ένας μήνας ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες τους. Όταν λέμε θα καλύψει τις ανάγκες, θα ξεκινήσουν πρώτα από το υλικό κομμάτι. Έχουν ανάγκες υλικές. Ωραία. Θα βρεθούν οι άνθρωποι, θα βρεθούν οι πηγές εσόδων, θα καλυφθείτε οικονομικά. Έχουν συναισθηματικές. Θα βρεθούν άνθρωποι που θα έρθουν κοντά σας να σας αποδείξουν ότι σας αγαπούν. Ελάτε και εσείς, ζυγοί, τους λέμε τώρα, συνεργαστείτε. Ούτως ή άλλως είστε το ζώδιο της συνεργασίας. Ελάτε πιο κοντά, δώστε τα συναισθήματά σας στους ανθρώπους. Και τα πράγματα θα κυλήσουν όμορφα ακόμα και στον επαγγελματικό τους τομέα. Αν θέλουν με τη διπλωματία, την ευγένεια να προχωρήσουν, θα αποκτήσουν πάρα πολλά ωφέλη. Μάλιστα. Πάμε για τους Σκορπιούς. Με ρωτούσαν και πριν στο πλατό από πίσω, ξέρετε. Ξέρουμε. Εμείς και έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει. Λοιπόν, μόλις εμφανιστείτε στο σταθμό. Σκορπιοί, οπότε απάντησα εγώ μονολεκτικά, του λέω όλα τα λεφτά εσείς. Τελείωσε. Αλήθεια. Όχι, το απάντησα λοιπόν να προσέχουν πάρα πολύ τα κεκτημένα τους αυτή την περίοδο οι Σκορπιοί. Τα κεκτημένα μπορεί να είναι τα συναισθηματικά μου, άρα έχω μία σχέση σταθερή και μπορεί να τη χάσω από τη συμπεριφορά μου.
Προσέξτε. Mm. Μπορεί να τη χάσω τη σχέση μου από τη συμπεριφορά μου. Είναι λίγο εγωιστές, Σκορπιέ. Ή τα κεκτημένα μου. Α, έχω 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ τέλος πάντων. Ωραία. Τα διαχειρίζομαι με έναν περίεργο τρόπο. Αν θέλετε, παρορμητικό. Άτσαλο. Ναι. Άτσαλο, κύριε Γιώργο. Θα τα χάσω. Που σημαίνει ότι θα έχω απώλειες, άρα θα πληρώνω και θα έχω ιστορίες μετά. Να προσέξουν λοιπόν τη διαχείριση και την προστασία όλων των κεκτημένων τους γενικότερα. Τα επαγγελματικά τους θέματα να πέσουν με συνέπεια επάνω, με ευθύνη επάνω εκεί, οργάνωση, καλή λειτουργία και έρχεται για αυτούς επιβράβευση. Τώρα για τους ελεύθερους να πούμε. Είναι μια καλή στιγμή χρονικά, το δεύτερο ειδικά 15 σήμερα του μήνα, όπου θέλει να τους δικαιώσει δίνοντάς τους έναν σύντροφο ο οποίος έρχεται για να τους βοηθήσει συναισθηματικά και υλικά. Να το προσέξουν αυτό. Συναισθηματικά και υλικά. Αυτό είναι πολύ μεγάλο αβαντάζ, αν θέλετε. 2-1 είναι, κύριε. Ακριβώς. 2-1. Ό,τι έχω ονειρευτεί, βρήκα σε σένα, ζωή μου και τέτοια πράγματα. Για την υγεία τους, θα τους λέγαμε εμείς περισσότερο να προσέξουν εκείνο που λέμε η διατροφή τους, ποια μπορεί να είναι και μπορεί να τους δημιουργήσει διάφορες μικροανομαλίες περισσότερο παρά κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Πάμε στους τοξότες. Εδώ θα χτυπήσουμε ένα καμπανάκι. Προσοχή στις οικονομικές σας υποχρεώσεις, τους λέμε. Ο μήνας δεν είναι καλός, μπορεί να σας έρθουν πολύ ξαφνικά, να πληρώσετε εκείνο, να κάνετε εκείνο, να σας έρθουν υποχρεώσεις που δεν τις είχατε υπολογίσει. Γι' αυτό το πορτοφόλι λίγο κλειστό αυτό το μήνα, μεθοδευμένα, ναι, και να προχωρήσουν έτσι με μία σύνεση, θα έλεγα, και μόνο με απόλυτη πρακτικότητα και αναγκαιότητα, αν έχει κάτι, για να τον λαβαίνουν. Όχι, πήγαμε στην αγορά μπολτά. Άντε τα μαζεύουμε όλα από το μαγαζί και φεύγουμε. Θα το βρούμε μπροστά μας, θα την αλόγιστη σπατάλη. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που περιγράφεται είναι σαν να αφορά όλα τα ζώδια. Σύνεση και κλειστό πορτοφόλι. Δεν μας περισσεύουν. Ναι. Ξέρετε, έχουμε μπει, θα το πούμε άλλη στιγμή, αφήστε το γιατί ανοίγουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ωραία, να το πούμε άλλη ναι. στιγμή. Πάμε στους εγώ καιρούς. Λοιπόν, έρχομαι στο ζώδιο το οποίο θα του λέγαμε ότι είναι ένας προβληματισμός αυτό το μήνα θα έρθει από τις σχέσεις σας που διατηρείτε. Για αυτούς που δεν διατηρούν σχέσεις θα έχουν προβληματισμό με τις σχέσεις που θα είναι να αναπτύξουν. Για αυτούς όμως που έχουν μία σχέση, συναισθηματική πάνω σε ένα άτομο, τους λέμε γάμο, έρωτα και τα λοιπά. Ακριβώς. Εκεί υπάρχει προβληματισμό. Και τους λέμε, παιδιά προσέξτε και θα πέσει ένας προβληματισμός έντονος. Διλήμματα τύπου. Είναι καλός, δεν είναι καλός, κάπως έτσι. Όχι, έχω κάνει σωστή επιλογή ή έχω κάνει λάθος επιλογή. Μου είπε αυτό αλλά δεν έγινε ή έγινε το άλλο. Γιατί έγινε αυτό? Ένας μεγάλος προβληματισμός μέσα στη σχέση. Ενώ μπορεί να είναι και μια σχέση η οποία να βάζεται μέχρι σήμερα πάρα πολύ ωραία. Άρα επιστρέφεται το κομμάτι της αμφιβολίας τώρα. Ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουν οι εγώκεροι τον προβληματισμό που θα τους προκαλέσει μια σχέση. Να μην τρέξουν να πάρουν αποφάσεις. Θα τους λέγαμε αφήστε να κυλήσει ο μήνας. Τέλος του μήνα θα διαπιστώσετε τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο και εκεί θα κάνετε την εκαθάριση. Αυτός ο προβληματισμός όμως θα επεκταθεί λίγο και στον επαγγελματικό τους τομέα και τους λέμε, αν κάτι δεν πάει καλά στον επαγγελματικό σας τομέα, αφήστε το λίγο, πάμε προς το τέλος του μήνα, θα ξεκαθαρίσει το κομμάτι αυτό. Και στα οικονομικά τους παράλληλα τους λέμε, μην βιάζεστε, μην ανοίγετε εύκολα κι εσείς τα πορτοφόλια. Εντάξει, όλοι θέλουμε να περάσουμε καλά, δεν το αφιβάλλει κανένας, αλλά θα πρέπει να μετράμε και μέχρι πού μπορούμε να περάσουμε καλά. Ωραία, ξεκάθαρο κι αυτό. Πάμε λοιπόν και στους συντροχώους τώρα. Ήρθαμε στο κομμάτι σας, βλέπετε. Περιμένω, πώς και πώς και εδώ, δεν με βλέπετε. Μάιος και ουρανός, τι μπορεί να συμβεί εδώ πέρα στο σύντροχο? Μια μεγάλη παραπλάνηση από τρίτους. Ματήσαμε. Ωραία, λοιπόν, τι είμαστε τώρα απέναντι στους τρίτους? Δεν είμαστε καχύποπτοι, είμαστε όμως πολύ επιφυλακτικοί. Μας το είπε αυτό ο κύριος Σφακιανάκης, μας το είπε ο Στέλιος. Ωραία. Γιατί μας το είπε? Ναι. Πότε μας το είπε? Άρα το πλαίσιο έχει και σκοπιμότητες. Ναι. Θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Να μην καταπίνουμε έτσι γρήγορα τα πράγματα υδροχώοι αυτό το μήνα. Γιατί και υπάρχει καραδοκείο κίνδυνο τη παραπλάνηση. Ναι, ναι. Καλύτερα από τους τρίτους. Στα οικονομικά τους επάνω, καλά θα κάνουν επειδή κυριαρχεί το πνεύμα της παραπλάνησης, να πάρουν το μισθό τους, να βάλουν το μισό στην άκρη, να πούνε έχουν μόνο το μισό και να προχωρήσουν. Και αυτή κλείσει το πορτοφόλι. Ακριβώς. Στο στρώμα θα το βάλουν. Δεν το ακούτε εσείς. Δεν είμαι καλός ιονός για την αγορά τώρα εγώ.
Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Θα δώσουμε τα προς το ζήν, θα τα βγάλουμε. Αλλά είναι συμβουλή που πάντα δίνει η μαμά μου. Παιδί μου, ξέχασε τα αυτά τα χρήματα, πες ότι δεν τα πήρε ποτέ. Α, τα λέει η μητέρα σα. Τώρα θα την εφαρμόσετε αυτό το μήνα, λοιπόν. Θα σε ακούσει, σύντροφο, έτσι. Τη στέλνω με τη μητέρα σα, λοιπόν, τον καλό μήνα, την καλή πρωτομαγιά και υγεία να έχει πάντα. Τι ζώδιο είναι η μαμά σου. Δίδυμο. Γι' αυτό μείνατε και δεν μιλούσα. Λοιπόν, υδροχόη, επειδή έχουμε την περίοδο της παραπλάνησης, θα τους λέγαμε, αν είστε ελεύθεροι και σας πέσει κάποιο πρόσωπο κοντά σας, εντάξει, δείτε πώς μπορείτε να το χειριστείτε μέχρι τέλος του μήνα το άτομο, μην τρέξετε να επενδύσετε συναισθηματικά, γιατί εκείνο το σκηνικό της παραπλάνησης θα έρθει μετά μια αποκαθήλωση, αν θέλετε, στο πρόσωπο και θα δείτε ότι επενδύσατε μάλλον λάθος και δεν φταίει το πρόσωπο. Φιάσκο, λοιπόν, για να μην έχουμε τέτοια. Ναι, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Για τους δεσμευμένους. Οι δεσμευμένοι τώρα, καλό θα είναι να λένε την καθαρά αλήθεια απέναντι στους συντρόφους τους, ναι, διότι η κάθε είδους παραπλάνηση θα τους βάλει σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Και μπελάδες. Βέβαια. Κύριε Γιώργο. Ολοκληρώνουμε τώρα με τους ηχθείς, να πούμε για τους ηχθείς, οι οποίοι είναι μια περίοδο για τους που πρέπει να ρίξουν το βάρος με μεγάλη συνέπεια στις σχέσεις τους επάνω. Τι υποσχέθηκα στο Στέλιο, τι υποσχέθηκα στην Ιωάννα, εγώ πρέπει να το κάνω, πας στις θείες. Πρέπει στη δουλειά μου να είμαι ακριβής. Σπαθή. Σπαθή, ακριβώς. Στον λόγο τον οποίο λέω να είναι συμβόλαιο. Βλέπετε, τα συμβόλαια σήμερα δεν έχουν καμία αξία, περισσότερο είναι ο λόγος. Αν μπορούμε να τον τηρήσουμε. Προφορικός λόγος είναι και πολλές φορές και δεσμευτικός. Τα συμβόλαια, ξέρετε τι λέει. Λοιπόν, θα πρέπει να ρίξουν το βάρος στις σχέσεις τους. Σχέσεις όμως επεκτείνονται και στον επαγγελματικό χώρο. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, λοιπόν, θα δούνε με ποιους συνεργάζονται, τι παίζεται εκεί στο περιβάλλον της συνεργασίας τους, αν πρέπει να το ανανεώσουν αυτό το περιβάλλον ή αν η σχέση που διατηρούν είναι καλή επιτέλους και πρέπει να προχωρήσουν. Να προχωρήσουν να επισημοποιήσουν μια κατάσταση. Δεν μπορούμε να το αφήνουν έτσι. Πόσο καιρό ακόμα. Ακριβώς. Διότι έρχεται και ο ουρανός. Προσέξτε. Θέλετε να σας πω τι κάνει ο ουρανός. Καμιά φορά μας προωθεί στο να δοκιμάσουμε κάτι άγνωστο, πρωτότυπο, αν θέλετε, που σημαίνει η απιστία. Mm. Και αν κάνουμε την απιστία εδώ δεν με τον ουρανό, έχουμε το σκάνδαλο. Γιατί ο ουρανός είναι εκρηκτικός. Ωραία, λοιπόν. Συνέπεια στις σχέσεις, θα λέγαμε, τα οικονομικά τους θα πάνε σε γενικές γραμμές καλά. Η υγεία τους δεν θα έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Εκτός τα μικρής φύσεως που απασχολούν όλους μας, θα το έλεγα αυτό. Η ηχθείς όμως είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή να δικαιωθούν σε πράγματα τα οποία δεν είχαν δικαιωθεί στα αισθηματικά τους θέματα επάνω. Δηλαδή προβληματική γάμη, εντάξει, τώρα θα τους αποδώσουν την ευθύνη και θα πληρώσουν αυτοί που έκαναν το λάθος το τίμημα. Μπράβο, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τελευταίες μέρες θα μου πείτε από όλα, ξέρεις, δεν είναι αυτό, απλά ακούω πολύ τον κόσμο με τα ψαράκια με τις γυναίκες ηχθείς. Πολλές ανακατατάξεις, κύριε Γιώργο, με χωρισμούς, με απιστίες από το τέρι κτλ. Αλλά είναι σπαθιά. Άμα είπαν κάτι τα ψάρια. Θα σας πω κάτι. Ο ουρανός ο πλανήτης, γιατί είπα, έχει πολύ μεγάλη και σημαντική επίδραση σε όλα τα ζώδια. Ακούστε με. Είναι ο πλανήτης ο οποίος κάνει τα διαζύγια. Δημιουργεί τα διαζύγια, αν θέλετε. Τη ρήξη μεταξύ δύο ανθρώπων που είχαν ενωθεί. Παλαιότερα, το 1935 και το 1945 που είχαμε την επταετία της επίδρασης του ουρανού, αν παρατηρήσουν κάποιοι πιο έμπειροι που ασχολούνται με την αστρολογία πολύ, την εμβαθύνουν, θα παρατηρήσουν ότι η γενιά εκείνη έκανε κάποιους γάμους που τους έκανε κατά ανάγκη ή αν θέλετε τους έκανε συμβιβαστικά και αυτοί οι γάμοι διαλύθηκαν στην πορεία, οι περισσότεροι τουλάχιστον διαλύθηκαν στην πορεία και διαλύθηκαν με έναν τρόπο εκρηκτικό, γιατί ο ουρανός κάνει αυτή την έκρηξη. Σκανδαλώδη τρόπο λοιπόν. Ακριβώς, αλλά τι κάνει αυτός ο ουρανός. Επειδή είναι και έτσι λίγο συναισθηματικό αντάρτη, τον ονομάζω εγώ. Αντάρτη. Αντάρτη. Αυτή είναι η ωραία που τα λέτε, κύριε Γιώργο. Ναι, κάνει την αυτοέκφραση του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, το αντρόγιο το οποίο ήταν κάτω από μία πίεση, ένα άγχος όλα αυτά τα χρόνια, ένας εκ των δύο αποφασίζει και λέει: δεν μπορώ άλλο, πρέπει να εκφραστώ. Εκρήγνεται λοιπόν ο ένας. Γίνεται η έκρηξη. Χωρίζουν λοιπόν
και έχουν το διαζύγιο εκεί. Και ακολουθεί τα θέλω του αυτός που έκανε. Την ελεύθερη του έκφραση. Μάλιστα. Μας το είπατε και μας το τονίσατε. Είναι ο μήνας όπου ο πλανήτης Ουρανός στις 15 του Μάη μπαίνει στο ζώδιο του Ταύρου. Και αυτό σημαίνει, έτσι δικαιολογείται και ο τίτλος που βάλατε, Πόρτες Ανοιχτές. Ναι. Σαν τα Ινοπία, είναι πράγμα. Οι θύρες εσόδου και εξόδου ανοιχτές. Αλλαγές λοιπόν και ανακατατάξεις για όλους. Κύριε Γιώργο, έχουμε κάποιες ημερομηνίες, τις οποίες πέρα από την 15η, που συνήθως μας λέτε να σημειώσουμε. Ναι, να σημειώσετε. Εγώ θα έλεγα, γενικότερα τώρα θα πω, γιατί ζώδια, όχι ατομικά, δεν ξέρω αν θέλετε ατομικά, θα σας την βγάλω να σας δώσω. Γενικότερα θα έλεγα για τα ζώδια. Η 5 του Μαΐου, ναι. Η 12 του Μαΐου. Μας λέτε τις θετικές? Ναι, σας λέω θετικές. Μπράβο. Η 5, η 12 και η 15 του Μαΐου. Ναι. Ναι, παρόλο που έχουμε εκείνη την είσοδο του ουρανού και 7 μέρες ακόμα μετά βάλτε, 15, άρα πάμε στις 22, είναι πάρα πολύ καλές θετικές μέρες. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν μια συμφωνία, να γνωρίσουν ένα πρόσωπο, να συνάψουν ένα συμβόλαιο, να αρχίσουν μια νέα εργασία. Τώρα, εμείς συνήθως λέμε όταν έχουμε μια πανσέλινο εκεί κοντά, δεν παίρνουμε τις μεγάλες αποφάσεις. Δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς πότε βγαίνει η πανσέλινος. Θα το δούμε. Στα μέσα του μήνα, εκεί θα πρέπει να προσέξω μία μέρα πριν, μία μέρα μετά, να μην πάρουμε εκείνες τις πολύ μεγάλες αποφάσεις. Στην πανσέλινο κοντά, μία μέρα πριν, μία μέρα μετά, μας είπατε να έχουμε το νου μας γενικά, ναι. Γιατί είναι συναισθηματικά έτσι φορτισμένο το τοπίο μας. Ναι. Θα έλεγα γενικότερα οι άνθρωποι όταν συμβαίνει κάτι επάνω στην Πάρθε. Στην Πανσέλινο, να έχουν μια επιφυλακτικότητα. Έχουμε καλές το επισκέπτη απόψε στην εκπομπή. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Πρωτομαγιά νέος μήνας, είδε την πόρτα ανοιχτή, η μύγα μπήκε μέσα και αλωνίζει. Εισόδους και εξόδους. Και τρώει το φαγάκι της η μύγα, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, ευχόμαι σε όλους να περάσουν μια καλή πρωτομαγιά, να έχουν υγεία που είναι το βασικότερο, να έχουμε ειρήνη στον κόσμο και αυτό βασικό και να αποκτούμε σιγά σιγά παιδεία που μας είναι αναγκαία όλων μας. Έχετε πολύ δίκιο, σας ευχαριστούμε. Καλό μήνα και από εμάς. Σε 15 μέρες τα λέμε ξανά. Όποιος τώρα θέλει προσωπικές προβλέψεις και ο κύριος Φακιανάκης να μπορέσει να του κάνει αναλυτική. Τον αστρολογικό χάρτη και οποιοδήποτε πρόβλεψη αναλυτικά, βλέπετε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του. Αν και νομίζω ότι περισσότεροι ήδη το γνωρίζετε. Και από εκεί και πέρα τα αποσπάσματα από τις συνομιλίες μας βρίσκεται στο YouTube, στο Καλό Μεσημέρι. Τα ξέρετε και αυτά, αλλά τα υπενθυμίζουμε εμείς. Λοιπόν, εμείς τώρα περνάμε γρήγορα σε σύντομες διαφημίσεις και δίνουμε ραντεβού στη συνέχεια στην κουζίνα μας με τον Γιώργο Δενδράκη για να μας μοιήσει στα μυστικά του κοκτέιλ, όπως μόνο εκείνος ξέρει.